Ο κύριος Μαρίνης. Κύριος Μαρίνης, χάρης λοιπόν. Χάρης Μαρίνη. Παρακαλώ, Ευχαριστώ και εγώ το Σεβαστό Προεδρείο και το Σεβαστό Κοινό. Θα σας μιλήσω σαν εκπρόσωπο, σαν γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής Νομού Κορινθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι πολύ λίγες ημέρες και ακόμα χύουν στα αυτιά μου τα λόγια του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος μας έλεγε ότι σήμερα, 16 του μήνα, η χώρα μας πτωχεύει εάν το Κοινοβούλιο δεν ψηφίσει αυτούς τους νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν και μας έχουν φέρει στο δεινότερο σημείο που μπορούσε να μας φέρουν σαν χώρα, σαν λαό. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κυβέρνηση έκτρωμα, μια κυβέρνηση που έχει ένα μοναδικό σκοπό να παραδώσει τη χώρα μας στους δανειστές. Αυτό αποδεικνύεται από πολλά γεγονότα, εκ των οποίων σε δύο θα αναφερθώ. Στις 3 Δεκάτου του 2011, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, σε ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είπε: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είμαστε εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, για να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να ορίζει η γερμανική καγκελάριος ειδικό υφυπουργό στην Ελλάδα, δηλαδή στρατιωτικό διοικητή, τον κύριο Φούχτελ». Δηλαδή, ο κύριος Φούχτελ θα είναι ο πολιτός της κυρίας Μέρκελ, διαβάζω ακριβώς όπως τα είπε, που θα ελέγχει την πατρίδα μας, που θα ελέγχει τη χώρα μας, που θα ελέγχει τη δημοκρατία μας. Δυστυχώς, ο κύριος Καμένος, τα λόγια που είπε είχαν προφητικά. Από χτες, ο κύριος Φούχτελ είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου προσπαθεί να επιβάλλει όρους, διότι τους νόμους τους έχουν ήδη επιβάλει. Είναι εδώ για να πει σε όλους αυτούς που εργάζονται στους Δήμους ότι τα 2/3 δεν τα χρειάζονται πια, διότι έτσι το έκαναν αυτοί και όχι εμείς. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκαν μέτρα και σήμερα οι Γερμανοί Επίτροποι είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί αλωνίζουν τη χώρα μας όποτε αυτοί το επιθυμούν, χωρίς άδεια από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς προφανώς η χώρα μας έχει καταστεί γερμανικό προτεκτοράτο. Αυτό δυστυχώς και πάλι επιβεβαιώνεται από ένα δεύτερο γεγονός, το οποίο είναι η πρόσφατη τετραήμερη επίσκεψη 28 Δεκάτου 2012 και έως 31 Δεκάτου 2012 στο Δήμο του Γενικού Διευθυντή Αθλητισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών και Αθλητισμού, του Ομοσπονδιακού Κρατηδίου του ΕΣΕΛ, του κυρίου Ζηλίσκη. Αυτό έγινε, λέει, κατόπιν πρόσκλησης της ΕΛΤΙΟ και σε συνεργασία με το Δήμο μας, από ό,τι λέτε. Ειδικά για την πόλη του Λουτρακίου, το πρόγραμμα του κυρίου Ζηλίσκη ήταν οι επιθεωρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, το Αλεξάνδριο Συνεδριακό, το Λουτράκι Θέρμα ΣΠΑ, ξενοδοχικές μονάδες της περιοχής και αρχαιολογικών χώρων. Δηλαδή, τα φιλέτα του Δήμου μας με το πρόσχημα της δίθεν συνεργασίας. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε, κύριε. Και ρωτώ, γιατί μόνο με τη Γερμανία αυτές οι συνεργασίες και όχι με κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Γιατί όχι με την Ισπανία, γιατί όχι με τη Γαλλία, γιατί όχι με την Ιταλία κτλ. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος στο Σεβαστό Προεδρείο σας, αλλά και σε όλους τους συμβούλους αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλοντας να αγγίξω την ευαισθησία σας σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, διότι τα μνημόνια τα οποία έχουν υπογραφεί από την φασιστική τρομακτική κυβέρνηση του Σαμαρά παραδίδουν στη Μέρκελ και στο Κοκκίφους τόσο την εθνική μας ανεξαρτησία, όσο και το δικαίωμα της κατάσχεσης της κρατικής μας περιουσίας, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και λέω, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλάι στον πολίτη, δίπλα σε όλους, στους κατοίκους, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς διακρίσεις, διότι αυτός είναι ο ρόλος τους, αυτό
κάνουν και αυτό θα κάνουν. Είναι ο μόνος θεσμός σήμερα στη χώρα που γνωρίζει και βιώνει το πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις. Είναι στις θέσεις τους για να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και να παράγουν έργο. Να σταματήσει επιτέλους η υποβάθμιση και η διάλυση της αυτοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι, και εσείς με τη σειρά σας, σταθείτε στο ύψος σας, βάζοντας τα σύστη σας μπροστά, προκειμένου να μην διαλυθεί κανένας, να μην απολυθεί, συγγνώμη, κανένας από τους υπαλλήλους του Δήμου μας, Λουδρακίου Αγίου Θοδόρου. Εμείς, και λέω εμείς σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, συμπαραστεκόμαστε το πρόβλημά τους και σε ό,τι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, θα είμαστε δίπλα τους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρή.